Φέλε μου. Γκέτσας. Οπότε βλέπετε σήμερα ξεκινάμε από άλλα μέρη από ό,τι σας έχουμε συνηθίσει. Είναι το μέρος, δείτε εδώ τη φωλιά που έχουν κάνει εδώ τα... η θαλασσοαετή. Λοιπόν, είναι η μόνη μέρα, είναι η πρώτη φορά σήμερα που βγαίνουμε στο μέρος εδώ που είχαμε έρθει. Ήταν τη φορά που είχαμε φύγει άψαροι, αν θυμάστε, με το νεκτάριο που είχα βάλει ένα βίντεο. Λοιπόν, καταρχήν πήγαμε στο μέρος το άλλο. Εν τω μεταξύ, όσο μιλάω εγώ, μπορεί να βλέπετε εδώ πέρα το τοπίο γύρω-γύρω, τι ωραία που είναι εδώ που βγαίνουμε προς τα έξω, με τα πουλάκια, με τις βάσεις εδώ για βενζίνα, για να θέλει κάποιος, ή μάλλον αυτό δεν είναι για βενζίνα, εδώ είναι για να μπορεί να βγάλει κάποιος τα απορρίμματα από το σκάφος του, αν έχει. Η βενζίνα βάζουν πιο κάτω. Λοιπόν, εμείς είδατε πως βάζουμε βενζίνα, δεν χρειαζόμαστε να πάμε εδώ. Τέλος πάντων, πήγαμε εκεί που πάμε συνήθως, εκεί που βγάζουμε τις τσιραβρακοπέστροφες και τα λοιπά. Αλλά δεν κάτσαμε εκεί γιατί είχε αέρα από East, Μαΐστρο μάλλον τι είναι το East. Και εκεί που ήθελα να πάω έξω στα νυχτά, ο αέρας αυτός ήταν αρκετός να μου χαλάσει το αρόδο που θα πήγαινα για γλώσσα. Δεν είναι κάτι που θέλω να πάω έξω άγκυρα, κάτσω ένα μέρος. Ήθελα να πάω να κάνω αρόδο για καμιά γλώσσα. Γιατί αυτή τη στιγμή ακόμα τα σύμπαση απαγορεύονται, είναι κλειστά, πρώτον. Δεύτερον, τσιπούρες δεν θέλω να πιάσω, δεν με ενδιαφέρουν, πώς να σου το πω, δεν με συγκινεί καθόλου. Λοιπόν, στράιμπας θέλω να βρω, αλλά εκεί που θέλω να πάω για στράιμπας πάλι είπαμε πιάνει ο αέρας. Οπότε τι μας απομένει αν δεν θέλουμε να πιάσουμε τσιπούρες και δεν μπορούμε να πιάσουμε σύμπας? Οι γλώσσες και τα λαβράκια φυσικά. Αλλά λαβράκια εδώ δεν ξέρω αν θα βγούμε εκεί έξω να τα βρούμε. Δεν είναι το κατάλληλο σημείο εδώ για λαβράκια. Αλλά μπορεί να πετύχει ένα ξανέμορο. Anyway, αυτό που θα κάνω σήμερα είναι μερικά ρόδο εδώ και εκεί, κυνηγώντας γλώσσες, αλλά παράλληλα μπορούμε να πιάσουμε και σύμπασο που δεν μας ενδιαφέρει. Αν τα πιάσουμε, καλό να τα πιάσουμε. Έχουμε τη χαρά να τα πιάσει το ψάρι. Οπότε για να μην το φας, δεν πειράζει, το πετάω πίσω. Άμα είναι κανένα μεγάλο, θα είναι σαν ωραίο να το πιάσει, ας το πούμε. Επαναλαμβάνω, εγώ δείτε εδώ τι ωραία που είναι γύρω-γύρω εδώ. Έχετε κόσμο, παρκάρει τσιμπάκι, σου κάνει μπάνιο. Εδώ μπορεί να κάνει μπάνιο και χωρίς βάρκα. Ναι, μπορεί να παρκάρει εκεί πιο κάτω. Εδώ είναι του state, είναι τσάμπα εδώ, δεν περιμένει τίποτα. Και εκεί πιο κάτω έχει παραλία. Θα δείτε το πώ βγαίνουμε, που κάνει, είναι φάτσα στο νερό. Αλλά εκεί πληρώνει 10-15 δολάρια να βάζει τα μάξι. Εδώ είναι τσάμπα. Λοιπόν, τι έλεγα. Ναι, οπότε εμείς θα κάνουμε, είπαμε, drift για τέτοια ψάρια. Ό,τι μας κάτσει κακό δεν κάνει, αλλά για να φάμε και για να πούμε ότι κάναμε δουλειά, θέλουμε να βγάλουμε καμιά γλώσσα. Δεν είναι το δανεικό μέρος εδώ για γλώσσες, αλλά θυμάσαι ότι επέρσι είχα βγάλει μια γλώσσα εδώ με ζόγκα, πάρα πολύ καλή. Εδώ έχει αλαρεές, δηλαδή μπορεί να βγάλεις από τη μεγαλύτερη μέχρι ξέρω εγώ τίποτα. Έχει σπάνιες. Τέλος πάντων. Χαλαρά είναι, μεσημέρι είναι, 3 και 4 το απόγευμα κοντεύει. Θα πάμε να δούμε τι θα δοκιμάσουμε, τι θα πιάσουμε μάλλον. Δείτε και τι ωραία που είναι τα τοπία. Έχονται και πίσω κάτι άλλες βάρκες, πάνε για αυτή για ψάρωμα. Κοντά στη βάρκα, στο λιμάνι που θα παρκάρουμε μάλλον μετά είμαστε. Ας προγαλίζει λίγο έξω. Ελπίζω να μας αφήσει να κάνουμε το... Από ό,τι βλέπετε εδώ το ρέμα βγαίνει προς τα έξω, άρχισε να ξεκινάει το ρέμα. Τώρα έχει ξεκινήσει εδώ και μία ώρα από ό,τι υπολογίζω να βγαίνει το ρέμα προς τα έξω. Οπότε στο κάθισμα ήλιου, ακριβώς κάθισμα ήλιου 2025, θα είναι η ώρα που το ρέμα θα ξεκινάει να μπαίνει. Πολύ καλή ώρα, να ήταν 10 λεπτά μισή ώρα νωρίτερα. Anyway, απολαύστε εδώ το γύρω-γύρω εσείς, βγαίνουμε σιγά-σιγά έξω. Βλέπω κάτω από ψητούλες εδώ στην μπούκα μέσα, μπορεί να έχει και λαβρακάκια, μπορεί να έχει και μαλακιούλες, μπορεί να έχει ένα σωρό παπαρίτσες. Δεν μας ενδιαφέρει για τώρα, δεν είναι για να παίξουν τα παιδάκια να πούμε. Μπορεί να έχει μια παράγω ψηλό. Τι είναι εδώ. Εδώ βέβαια, φωτογραφία 18, η πρώτη φωτογραφία νομίζω, εδώ βέβαια μπορεί να δείτε
και μεγάλα λαβράκια που είναι η μπουκα εδώ και το ρεύμα που βγαίνει, γιατί όχι. Ίσως παίξουμε λίγο εδώ, you know what, ας παίξουμε λίγο εδώ, να ετοιμάσω τα εργαλεία μου, κάτι να κάτσουν στην άκρη να περάσουν οι βάρκες και μπορούμε να παίξουμε λίγο εδώ. Στον κάσιμο του ρεύματος μπορεί να κάτσει κανένα λαβράκας εδώ ή κανένα κοφάρι ή κανένα και γλώσσα, γιατί όχι, μπορεί να είναι εδώ στην μπουκα να τρώνε τη βγή. Θα το κάνω μια δοκιμή. Βλέπω και σπρογγαλίζει έξω. Δεν σα είχα πάει εκεί που έλεγα να πάω από την αρχή που γύρισα πίσω. Δεν θα ψαρεύαμε με τίποτα. So, θα μου γυρίζει έξω, βλέπετε. Μέχρι να πάει το αγιά, θα δοκιμάσω εδώ στην μπουκα λίγο για την πλάκα. Θα κάνει και μικρή την ηλιοθεραπεία τη. Μια καλοκαιρινή ευχάριστη μέρα, δεν μας ενδιαφέρει ό,τι και να πιάσουμε και να μην πιάσουμε, αφού δεν έχουμε το φούλι και αφού είμαστε εδώ, ό,τι είναι το καλύτερο. Για να δούμε πού θα μας πάει. Λοιπόν, κάτσε να ετοιμάσω τα κλαβατσίπανα και θα σας δείξω μόλις φτάσουμε. Παιδιά, baby, ready. Η μικρή θα πάει κάτω με αυτό εδώ. Και εγώ ακριβώς το ίδιο έχω, αλλά σε μπλε. Της έβαλα και φρέσκο 50 λίμπρες Power Pro. Τρίκοβε και μπέμπι. Flux, Wheatfish, Tri-Bass, Bluefish. Και εγώ με αυτό εδώ, εδώ έχουμε ακριβώς το ίδιο γραμμάριο, ίδιο τσιγκάκι, ίδια μάρκα. Απλώς άλλο χρώμα. Εδώ στην μπουκα προς τα έξω, μήπως μήπως κρατάει και λαβράκια, μήπως κρατάει και ουιφισάκια, ό,τι και να κρατάει, μικρό θα είναι βέβαια, αλλά δεν μας απασχολεί καθόλου ό,τι και να είναι, έτσι να περάσουμε λίγο την ώρα μας θέλουμε. Ίσως να έβαζα και τη μηχανή μέσα να μου γυρίζει την πλώρη προς τον αέρα. Ναι, γιατί με την βάλω. Ωραία, έτοιμη η μηχανή, μόλις με γυρνάει ανάποδα ο αέρας, την πατάω λίγο, με σφέρνει η ίσια το ίδιο βιολί. Λοιπόν, εάν τσιμπήσει τίποτα θα σας πω. Να μην χαλάμε κάμερα εδώ. Να, όπως σας λέω, πάνω να με γυρίσει λιγουλάκι την πλώρη, να το αφήσω να με κρατήσει εδώ, να ψαρεύει και μικρή πιο άνετα, για να το μην έχω μπερδευτεί εγώ εδώ τίποτα. Τόση ώρα, όχι. Λοιπόν, κάτι βλέπω από κάτω, ένα κυριχάτο εδώ, τι να δεις. Έτσι λίγο να παίξουμε μέχρι να αποφασίσω πού θα πάω και τι θα κάνω. Δεν έχω και πολλές επιλογές, θα βγω λίγο στα βαθιά. Θα βάλω κάτω τη ζόγκα μου με το καλαμάρι, θα βάλω και τις μικρές high-low δύο μπιτσιμπλίκια και ό,τι γίνει. Και ό,τι γίνει, παιδάκια μου. Μπορεί, αν πάω στα ριχά με αυτά τα τσικάκια, να βγάλω με μια τσιπούρα εκεί στις πέτρες. Ξανέμουν η τσιπούρα στο τζίκι, δεν με χαλάει καθόλου. Αυτό που θα θέλω είναι να πάω να επικεντρωθώ στις τσιπούρες. So, λοιπόν, η μικρή έβγαλε μια τσιπουρίτσα και έβαλα άγγελ, δεν μας βγάλει έξω. Μια χαρά τσιπούρα είναι. Αφού περνάει, μια χαρά είναι. Με τέσσερις τέτοιες βγάλαμε το φαγάκι μας. Δεν περνάει. Λογικά είναι ακριβώς. Δεν έβαλα στο πυρί και μου έλειωσε και ο πάγος με το αλάτι. Τι μ***. Πήρα πάγος, άμα βέρεσε.
φίλοι μου, φύγαμε από την Μπούκα, κάναμε κάνα δύο περασίες, δεν πήραμε τσιμπιά, αλλά από κάποια τσιπουράκια που έβγαλε μικρή. Έχω βγει λίγο πιο έξω, έχω βάλει και το site scan στα 800 Hz. Βλέπουμε πάρα πολύ ωραία ότι η πέτρα υπάρχει κάτω και γύρω γύρω. Συνάδει και με το χάρτη που έχουμε. Θα ξερνάει λίγο και η μικρή, τη βλέπω εγώ τη δουλειά. Λοιπόν, να ο χάρτης που σας έλεγα εδώ πώς μας το δείχνει όλη την περιοχή, πολύ ωραία περιοχή, πολύ ωραία μέρη, φανταστικά μέρη. Ίσως είναι λίγο ρηχά για την εποχή, ίσως και όχι. Α, τσιπούρα είχαμε. Θα βάλω άγκυρα τώρα κάτω, όχι θα τσιπεριλάβω, μα είναι δηλαδή, αν δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, εκτός και να πάει για μετά τσι έξι πέσει ο αέρας και πάω να κάνω λίγο τριφτάκι για καμία γλώσσα που θα το κάνω αυτό κάποια στιγμή. Απλώς σας πάρουμε μερικές τσιπούρες έτσι να περάσει η ώρα τώρα, να ευχαριστηθούμε λίγο τράβημα και μετά πάμε να παίξουμε με καμιά γλώσσα που δεν το βλέπω. Κάνα ένα βράκι μετά πιο έξω. Θα δούμε. Okay. Αυτά για τώρα. Παιδιά, θα δοκιμάσω αυτό εδώ τώρα για γλώσσες κάτω. Είναι το κολ με άρωμα λεμόνι. Να δούμε τι θα δούμε. Αυτό κάνει και για γλώσσες, κάνει και για σύμπας, κάνει και για λαβράκια. Κάνει για όλα. Λοιπόν, η μικρή έχει το τσικάκι που λέγαμε, τώρα δεν ξέρω αν πατώνει τι κάνει. Εγώ θα πατώνω γιατί έχω πιο πολύ βάζο από όσο χρειάζομαι, οπότε με παίρνει και στα δύο βαθιά που θα μας στάσει. Χαλαρά εδώ και ό,τι κάτσει μάγκες. Άτσι, πίσω θα σας πω. That's all. Παιδιά, για να ξέρετε, άλλαξε τη μικρή, της έβαλα αυτό. Με αυτό το τσικάκι θα βγάλει τη γλώσσα. Γιατί αυτό εδώ είναι πολύ ελαφρύ. Αυτό εδώ πέρα είναι 45, αυτό ήταν 20 γραμμάρια. Οπότε, να δούμε τι θα δούμε. Παιδιά, δείτε τι έπιασε η μικρή να γελάσετε. Flossy for real. Έλα Παναγία μου. Έλα Παναγία μου. Έλα Παναγία μου. Okay, baby. Κάποιο σχολείο πέρασα να παίξω. Παιδιά, άλλο ένα βέλος στη φαρέτρα μας. Κουκόπουλο μικρό. Δύο φιλετάκια μαζί με χταποδάκι εδώ που δίνει πιο πολύ όγκο και μοιάζει και μέχρι τα πόδια. Να πάρει το ψάρι μας κοντά, να δει και το φαΐ και να το βουτήξει. Αν πέσουμε κοντά σε γλώσσες, έχουμε ελπίδες. Εδώ δεν πάει τσιπούρα τώρα και αυτά. Και λέγοντας για τσιπούρα, έπιασε εδώ η μικρή μία. Αυτή για δόλωμα είναι μανούλα. Good job, baby. Άλλη μία τσιπουράκλα αυτή τη φορά από την μικρή μας. Πάρα πολύ ωραία. Go baby. Λοιπόν, καλό είναι γι' αυτό. Τσιπούρα εδώ, τσιπούρα εκεί. Να βγει το φαγάκι να πούμε. Εκείνο για κάνα χοντρή γλώσσα. Δεν μπορεί να μένω και πολλά. Άμα τύχει καμία πάνω της και άμα και άμα και άμα. Ενώ το τσικάκι που έχω βάλει εγώ απάνω που σας έδειξα πριν και η μικρή με το τσικάκι της μπορεί να πιάσει τα υπόλοιπα. Παιδιά, έχω στο αριστερό ζωντανή τσιπούρα, μικρή, και στο δεξί έχουμε το φιλέτο από τον κούκο. Αλλά όπως και να το κάνουμε, πιστεύω η γλώσσα προτιμάει καλύτερα το καλαμάρι και πόσο μάλλον αυτό που είναι και φωσφοριζέ και να το βλέπει τώρα καλύτερα που είναι σκοτάδι. Και εδώ δεν βλέπω να έχουν πάει και τίποτα κούκι και τέτοια. Έχει άμμο, δεν έχει και ούτε πολλά σύμπας ούτε πολλούς κούκους εδώ. Αν και κρατάει κούκους, αλλά δεν έχουν πάει. Οπότε θα βάλω το καλαμάρι κάτω τώρα στη θέση του φιλετιού, του φιλετού, του φιλέτου μάλλον. Να δούμε. Την περασμένη εβδομάδα με το φούλι δεν πήραμε τσιμπιά. Πρόπερση, εδώ, σε αυτά τα μέρη, είχαμε πάρει μια μεγάλη γλώσσα. Και η μικρή είναι γεγονός, τώρα μόλις ξερνάει. Are you okay, baby? Why, πουνιέ μας, we're not in the middle of the Atlantic Ocean.
shit. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει με τη Ζάκα, όσο κρατήσουμε, όσο αντέξουμε, πριν αρχίσει να μας ζαλίζει, πριν αρχίσουμε να μας πάρει την πάμε πίσω. Για να δούμε. Όχι την ημέρα σήμερα για ψάρεμα βέβαια, αλλά πού είμαστε, πού είμαστε εδώ, για να δούμε. Για κάτι μας πήρε την τσιπούρα, προφανώς εκεί που πάει γοφάρι άτυχο, θα είναι που το πήρε ολόκληρο. Να είναι λαβράκι να πήγε εκεί πάνω, τι να σας πω. Για να δούμε. Μια μικρή, μικρή μπαργκαρέλα πάμε. Τι να είναι λαβράκι για να μην πηγαίνει ψηλά τώρα. Τι να φανάτε, το μετά μόνο το βλέπω. Να το μετά από το παιδιά. Φωτογραφία 5. Να πατριμώσω άμα στο μάτι. Μέσα στο μάτι ακριβώς. Δείτε το. Φωτογραφία 14. Να πάει σαν μπουστά. Να βάλω γάμω τα σπάκια μου στήγα. Ελικά. Δείτε στο βυθόμετρο πως καταγράφηκε όλη η πορεία του. Εδώ είναι ο κερατάς. Φωτογραφία 8. Και το τσικάκι δεξιά που βλέπουμε είναι μικρή που μόλις πήγε κάτω. Είμαστε τυχεροί. Τον πήρα από το μάτι. Ψάρι βλέπω τώρα κάτω. Πάτε μου καλαμάρι κάτω. Θα μου το κάνουν το καλαμάρι μούλι. Πυρ-πυρί. Να τον. Με μία μικρή μακαρελίτσα με 10 pound braid, ολόκληρος μάγκας. Εκεί που του είχε καρφωθεί δεν πήγαινε. Αυτό είναι τα καλά τα φρένα, σωστά, όμορφα φρένα, απαλά, και άστο να τα τραβάει, μόνο μην το κόψει, μόνο μην το κόψει. Θα φας καλά και να πει. Οκ. Ωραία. Baby, what'd you catch? Γεια. Ζωντανή τσιπούρα από τη μύτη. Και αυτή είναι ακριβώς 10 και μισή ίτσες.
Μεγάλη την πόρα. Baby, just make sure you hit the bottom once in a while, that's it. And as far as fish is concerned, you're going to feel it when the fish is on. Don't ignore the little tick ticks, it's the pole you're swimming. Και εγώ θα πάω κάτω με αυτό. Λοιπόν. Κάτω βλέπω ψάρια, είναι η τσιπούρα της μικρής. Της μικρής τσιπούρα είναι. Baby, yeah. Can you go farther ahead so we stay away from each other? Because I can still see you on the fish line. Λοιπόν, εάν τώρα μάγκες μου πάρουν ψάρι, θα σας δείξω. Είναι στη ζωντανή τσιπούρα ή είναι στη ζώντα. Αν έχει γοφάρια γύρω γύρω, καλά κρασιά. Θα φάνε και τη τσιπούρα. Ή θα τα κόψουν όλα ή θα φάνε το καλαμάρι. Ελπίζουμε πριν πάνε τα γοφάρια να πάρουμε κάτι άλλο. Κάνα λαβράκι μικρή ή καμία μεγάλη γλώσσα εγώ. Για να δούμε. Τι θα δούμε. Παιδιά, έχω βάλει την τσιπούρα από εκεί πέρα μόνη της. Ήρθαμε πάλι πίσω στο επόμενο. Πήγαμε μία, ξαναπήγαμε. Λοιπόν, δεν βλέπω τίποτα. Βέβαια αυτό το ψάρεμα είπαμε είναι να πέσει απάνω του. Κάποια στιγμή μπορεί να το πάρεις. Όταν πας για ένα-δύο ψάρια χοντρά, εκεί που το περιμένεις. Δεν μπορεί να τα παραπτύσεις και να φύγεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, όσο είναι ακόμα μέρα το παλεύουμε. Η μικρή έχει ξεράσει 2-3 φορές. Την κρατάω με το ζόρι, αλλά δεν μου λέει και τίποτα, γιατί ξέρει ότι θα τη στείλω στο διάλογο, γιατί άλλη φορά δεν θα την ξαναπάρω. Νιώθω κι εγώ λίγο άσχημα βέβαια, αλλά εντάξει, δεν πρόκειται να πεθάνει. Το παλεύει τώρα σιγά σιγά. Καμιά ωρίτσα ακόμα και θα δούμε. Λοιπόν, όσο έχουμε καλαμάρια, έχω αυτό ακόμα νομίζω κι άλλο ένα. Κάνα δύο μας τα έχουν διαλύσει. Βλέπουμε και τη ζόγκα μας κάτω. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι η ζόγκα μας. Πίσω η τσιπούρα κολυμπάει. Και άντε να δούμε τι θα δούμε κάποια στιγμή. Γαμώ το κερατό σου. Κάτι είχαμε παιδιά, αλλά το χάσαμε. Δείτε τη φωτογραφία 48. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο, κάποιος κούκλος μπορεί να ήταν. Διάλυσε το καλαμάρι. Παιδιά, η τσιπούρα μας, αν και είναι ακριβώς νόμιμη, επειδή πέρασε τα πάνδυνα, τώρα δεν αφήσω να φύγει. Αυτή ήταν η τυχερή. Είναι και το μπράβο της. Κρίμα είναι ένα δόλωμα που δεν σου φέρε ψάρι, με αυτά που έχει περάσει, να το πάρει να το φας πάντα. Ό,τι δόλωμα έχω απάνω, αν και μπορεί να τρώγεται, από τη στιγμή που δεν το φάγανε τα ψάρια, ήταν γραφτό του να ζήσει. Αμαρτία από τον Θεό. Λοιπόν, πάμε τώρα να βγάλουμε καμιά τσιπούρα στην άκρη να περάσει η ώρα με τα τσικάκια μας, γιατί θα φύγουμε άψαρη σήμερα. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο άκρη. Ερχόμουν στα ριχά και βλέπω πίσω μου αυτές τις αψίδες. Το πέταξα όσο πίσω μπορούσα. Για να δούμε. Κάτι είναι σαν να βρω εγώ φαράκια, είναι τέτοιοι άλλο να. Never mind, πάω να βάλω άγκυρα πάνω στην πέτρα και έρχομαι. Για δείτε τι είδα πριν. Ωραία, από κάτω μας, τι στο διάλογο είναι. Thank you.
Συμπασούλια πρέπει να είναι, τόσο ψηλά. Λοιπόν, φιλαράκια μου, η μέρα δεν στέθηκε με επιτυχία. Εντάξει, ένα γοφάρι και μια τσιμπούρα δεν έδωσε επιτυχία. Λοιπόν, καταρχήν, τι βενζίνη κάψαμε σήμερα. Σήμερα κάψαμε 3 γαλόνια. Δηλαδή, κλάει μάιν. Έχουμε κάψει 69 από την φορά που βάλαμε βενζίνα. Έχουμε ακόμα άλλα 41. Λοιπόν, να βάλουμε και τις φωτογραφίες μας αυτές τις λίγες από σήμερα, να δούμε το γοφάρι. Πρώτη φορά που ερχόμαστε φέτος, τώρα τελευταία που δεν έχει νυχτώσει, γιατί η μικρή μας δεν έσπασε σήμερα. Άμα τη χαλάει και λίγο το κουνηματάκι, είναι με τις μέρες της. Σήμερα είχε κύμα είχε ρέμα κόντρα στο αυτό, ανοιχτό πέλαγος εδώ, δεν είναι όπως το άλλο. Με αποτέλεσμα να κουνάει η βάρκα και αφού κουνάει, τη χάλασε. Το ωκεανό πας, είδες το κόλπο πας. Άμα είναι και έχει αυτό το βουβό, σε κουτιένει. Αν το ξέρω να την αφήκω σπίτι. Αλλά είναι anyway, για να καθόμουν και μια παραπάνω, δεν θα καταλάβαινα. Παπάγια θα καταλάβαινα. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε φούλη, παιδιά. Οπότε έχουμε να ελπίζουμε και σε καλύτερα. Χειμώνας είναι τώρα, Οκτώβρης μήνας τι είναι, 15 Οκτώβριο, 8 πότε το βάλω. Κακό δεν κάνει. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Τώρα πρέπει να ζυγίσω το γοφάρι. Κλάει μάιν. Φιλάκια λεβέντες μου.